Σήμερα θα σας δείξουμε ένα βιντεάκι. Θα πάμε να μαζέψουμε σαλιγκάρια. Όταν τα βάλουμε μέσα σε ένα κλουβί που θα τα ταΐσουμε για να καθαρίσουν τα χοντρά τους που λέμε και όλη τη διαδικασία που τα ξεσαλιώνουμε. Αυτό θα διαρκέσει πολλές μέρες, αλλά το βίντεο θα είναι το πολύ μέχρι 10 λεπτά. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα βράδυ να πάμε να μαζέψουμε τα σαλιγκάρια. Γιατί τα μαζεύουμε βράδυ, θα σας τα πω στη διάρκεια του μαζέματος. Φτάσαμε στο σημείο το οποίο θα πιάσουμε τώρα να συλλέγουμε τα σαλιγκάρια. Πάντα εγώ προσωπικά μαζεύω τα σαλιγκάρια τα μεμονωμένα. Εδώ πέρα κοιτάξτε δύο σαλιγκάρια. Να ξέρετε ότι προς τα πρωτοβρόχια τα σαλιγκάρια βγαίνουν έξω, το 90% των σαλιγκαριών ζευγαρώνουν. Άμα δύο σαλιγκάρια μαζί εγώ τα αφήνω. Εδώ άλλα δύο σαλιγκάρια έτοιμα για να ζευγαρώσουν, τα αφήνουμε και προχωράμε. Πολλοί πηγαίνουν και βγάζουν τα σαλιγκάρια τη μέρα. Τα πιο πολλά σαλιγκάρια είναι το βράδυ και το πρωί, μία ώρα, μία μισή ώρα πριν ξημερώσει. Μέχρι που όσο μετά περνάει η ώρα και βγαίνει ο ήλιος, τα σαλιγκάρια χωνόνται. Πάντα, άμα ξέρετε δηλαδή ένα μέρος με σαλιγκάρια τη μέρα, πηγαίνετε και πηγαίνετε και το βράδυ, θα δείτε τεράστια διαφορά. Θα μαζέψετε τα διπλά σαλιγκάρια. Αυτή εδώ η ράτσα που μαζεύουμε έχει πολλών ειδών ράντι σαλιγκαριών. Εδώ πέρα στην περιοχή ξέρουμε είναι αυτές τους μεγάλους, τους μαύρους που λέμε. Και είναι και τα πολύ τα μικράκια που πηγαίνουν 3-3, 4-4. Αυτά είναι άλλο είδος. Από αυτούς εδώ πέρα θα μαζέψουμε άλλους λίγους και θα φύγουμε. Μαζεύουμε πάντα λίγα-λίγα, πάντα-πάντα, όπως λέγανε και οι παλιοί. Τελειώσαμε από αυτό το σημείο, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο. Εδώ είμαστε σε ένα μέρος βουνό, η κατηγορία του είναι. Τώρα πάμε στον κάμπο να μαζέψουμε τα μικρά τα σελιγκαράκια που είναι η άλλη ράτσα που σας λέω. Ωρε φίλε, κοίτα εδώ. Βλέπεις? Τι είναι? Το σαλιγκάρι, ναι. Ήταν μέσα εδώ. Έτσι, σκεπασμένο. Έτσι, λίγο. Το κάνω έτσι, το βγάλω. Και μέσα έχει αυγά. Τι λες ρε? Ναι, κοίτα. Δεν έχω ξαναδεί αυγά. Κοίτα εδώ. Αυτό το άσπρο φαίνεται εκεί. Ναι. Κοιτάξτε τι βρήκαμε, παιδιά. Αυγά σαλιγκαριού, έχετε ξαναδεί? Το μπαρδί το αφήνουμε αυτό. Θάψτε το. Κάνω έτσι.
Κάψε δεν ξέρω τώρα μα τέτοιο, αλλά για να το δούμε. Άστο εδώ πέρα, να κουμπαντάρει αυτός. Βγάλαμε τα σαλιγκαράκια μας. Βλέπετε τα σαλιγκάρια εδώ. Τα μεγάλα που βγάλαμε νωρίς. Και τα μικρά είναι δύο νηδών. Δύο ωράτη σαλιγκαριών. Αυτά γίνονται λίγο πιο μεγάλα. Αυτό είναι το κανονικό τους το μέγεθος. Αυτό δεν μεγάλουν άλλα. Τώρα πάμε στο σπίτι. Θα τα βάλουμε σε ένα κλουβί που έχουμε φτιάξει. Μπορείτε να φτιάξετε και σε ένα κλουβί όπως να είναι, με κουνελώσιμο αυτό, για να μην φεύγουν από μέσα, και να τα ταΐσουμε. Με αλεύρι, μαζί με κρυθαράκι, αλεύρι με ρύζι, αλεύρι μακαρόνι, ό,τι να είναι, κάτι τέτοιο, για να φάνε και να καθαρίσει το αντερό τους. Φύγαμε. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω φτιάξει ένα από το σχέδιο κλουβί με πλαστικό. Κάτω έχω κουνελώσιμα, σιδερένιο και τέσσερα τέτοια, ώστε τα κόπρανα που κάνουν να φεύγουν κάτω. Εδώ μέσα θα τα βάλουμε. Τώρα θα τα ταΐσουμε αλεύρι και λίγο κρυθαράκι που βρήκα. Μπορείτε να βάλετε και μακαρονάκι κοφτό και μακαρονάκι κανονικό, μακαρόνια, ό,τι θέλετε μέσα, να είναι ζυμαρικό όμως. Ρίχνουμε πρώτα το αλεύρι από πάνω. Αυτό το πράγμα θα το κάνουμε 2-3 φορές μέχρι να καθαρίσουν οι ακαθαρσίες που έχουν, να γίνουν άσπρα. Αύριο το μεσημέρι προς το απόγευμα θα σας τραβήξουμε ένα βιντεάκι να δείτε από κάτω τα κόπρανα που θα είναι μαύρα. Ήρθαμε μετά από 24 ώρες από χθες το βράδυ που βγάλαμε τα σαλιγκάρια. Βλέπετε το φαΐ που βάλαμε εδώ πέρα, τα κόπρανά τους ότι είναι μαύρα. Και ήρθαμε για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ τώρα να τα ξαναταΐσουμε. Και σήμερα το μενού έχει φιδέ. Ζυμαρικό να είναι, ό,τι να είναι. Τώρα θα έρθουμε πάλι σε 2-3 μέρες και θα δούμε τα κόπρανα, θα είναι ολόασπρα, θα έχουν καθαρίσει. Μετά από 2 μέρες που μείναν τα σαλιγκάρια και φάγανε την τροφή που σας δείξαμε προχθές το βράδυ, θα σας δείξω τώρα τα κόπρανά τους που είναι άσπρα. Το πάνω πίσω σημαίνει ότι το σαλιγκάρι έχει καθαρίσει και είναι έτοιμο να το φτιάξουμε για να το φάμε. Εδώ το βλέπετε, από μαύρα έχουν γίνει άσπρα. Κοιτάξτε εδώ. Και άμα δείτε και μέσα στο τελάρο, ό,τι βάλαμε, αλεύρι και τα τελευταία τα μακαρονάκια αυτά, τα φάγανε το φιδέ, τα φάγανε όλα. Το επόμενο στάδιο είναι να κόψουμε με το μαχαίρι εδώ απάνω τη μητούλα, με το μαχαίρι να τα κόψουμε, να είναι το σαλιγκάρι έξω, να είναι δροσερός ο καιρός, να είναι το σαλιγκάρι έξω, και να πάμε στη θάλασσα να τα σβουρίξουμε, να τα ρίξουμε μέσα, να τα ξεσαλιώσουμε. Επόμενο στάδιο, παιδιά, είναι, άλλοι βολεύονται με το μαχαίρι, εγώ βολεύομαι να το χτυπάω εδώ απάνω στο κέλυφος. Αυτό εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε μια τρυπούλα. Μερικά σπάνε, αλλά δεν πειράζει, εμένα με βολεύει να το χτυπάω αυτό εδώ, ώστε άμα μπει μετά μέσα στη θάλασσα να παίρνει, να διαπεράσει η θάλασσα μέσα από όλο το σαλιγκάρι, για να καθαρίσει καλά από τα σάλια. Όλα πρέπει να τα κάνουμε έτσι. Αυτό εδώ, άμα μπει τώρα στη θάλασσα, τότε θα καθαρίσει, ανοίγει η τρυπούλα εδώ πέρα που βλέπετε και διαπερνάει η θάλασσα και καθαρίζει το σάλιο. Εγώ έχω κάνει και μία πατέντα εδώ πέρα, έχω πάρει ένα τελαράκι, το έχω επενδύσει με σύρμα, θα βάλω τα σαλιγκάρια μέσα εδώ, θα το κλείσω, έχω βάλει εδώ ένα στριφνάρι με το σκηνάκι, και όπως είναι αυτό εδώ πέρα με το σκηνί, θα το πετάξω μέσα στη θάλασσα, το οποίο θα το αφήσουμε κάνα 2-3 ώρες για να ξεσαλιώσουν καλιά τα σαλιγκάρια. Θα το δείτε και αυτό. Το επόμενο στάδιο είναι αυτό, να πάμε στη θάλασσα να τα σβουρίξουμε, να τα καθαρίσουμε από το σάλιο τους.
Είμαστε έτοιμοι. Πάμε στη θάλασσα να τα πετάξουμε μέσα για να καθαρίσουμε τα σαλιγκαράκια μας από το σάλιο. Τα λέμε στη θάλασσα. Βρήκαμε ένα καλό σημείο εδώ μέσα που είναι και η πέτρα. Να ρίξουμε το στελάρο. Θα δώσουμε το σκηνή να μην μας το πάρει ο αέρας και αυτό τώρα εδώ πέρα θα γυρίζει εδώ. Κοιτάξτε τώρα που θα σηκώσετε τα σαλιγκάρια που θα τρέχει σάλιο. Για κοιτάξτε το σάλιο. Το είπα να πει ότι κάνει καλή δουλειά, καθαρίζει τη θάλασσα. Βλέπετε τώρα δεν τρέχει σταγόνα στα σάλια. Όλα είναι νερά, πεντακάθαρα. Κοιτάξτε πως γίνανε. Ήρθαμε μετά από 3 ώρες και πήραμε τα σαλιγκάρια. Τώρα είναι έτοιμα για μαγείρεμα. Εγώ τα κάνω με τα κρεμμύδια, παιδιά, να ξέρετε. Πείτε μας τα σχόλιά σας. Μπορεί να έχετε κάποια άλλη διαδικασία εσείς να βγάζετε τα σάλια. Όλα είναι δεκτά. Εμείς τα κάνουμε έτσι. Εδώ στη Μυτιλήνη πιο πολύ τα κάνουν έτσι. Τώρα για το μαγείρεμα, ο καθένας έχει τη συνταγή του. Αυτά, παιδιά, τα λέμε τα υπόλοιπα στα σχόλια.